την οδύνη και τη θλίψη του για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, εξέφρασε με δηλώσεις του στη Βεργίνα Τηλεόραση ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Τρένοσε, Νίκος Λάζου. Είναι μια μέρα μαύρη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, μια από τις χειρότερες μέρες που περνάει από την είδησή του και πλέον ο ελληνικός σιδηρόδρομος, με αυτό που έγινε χθες το βράδυ στον Ευαγγελισμό της Λάρισας. Τα προβλήματα είναι πολλά. Διαχρονικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς σαν εργαζόμενοι είχαμε εκφράσει τις ανησυχίες μας ότι κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι. Δυστυχώς αυτό έγινε χθες με κάποιους λάθος χειρισμούς. Ο κύριος Λάζου έκανε επίσης λόγο για έργα τα οποία αναβάλλονται διαρκώς, ενώ τόνισε ότι εάν εφαρμοζόταν η τηλεδιοίκηση θα υπήρχε δικλίδα ασφαλείας στην περίπτωση ανθρώπινου λάθους. Πρόσθεσε επίσης ότι οι εργαζόμενοι έστειλαν ακόμη και πέρυσι επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο με την οποία ζητούσαν την ολοκλήρωση των έργων ώστε ο σιδηρόδρομος να είναι ασφαλής, αλλά δεν έλαβαν σχετική απάντηση.